Καλησπέρα παιδιά, τσεκτεκνά ο Κώστας εδώ, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη unboxing. Σήμερα θα δούμε δύο πραγματάκια τα οποία είναι τρομερά, το ένα καλύτερο από το άλλο. Θα ξεκινήσω δύο πακέτα, βλέπετε, τα έχω αγοράσει και τα δύο. Το συγκεκριμένο το αγόρασα στα 10 ευρώ, αυτό από κάτω το αγόρασα 30 ευρώ. Τι είναι το καθένα από τα δύο, θα τα δείτε. Δεν σας λέω τίποτα, με αυτό εδώ το από κάτω κλείνω τη συλλογή πάντως με τα Game Boy. Βασικά σας το ενημέρωσα, εντάξει, πάμε να δούμε τι είναι. Θα ανοίξω πρώτα το μικρό όμως, γιατί είμαι περίεργος να δω πώς είναι αυτά που παρήγγειλα εδώ πέρα. Λοιπόν, τι έχει μέσα το πακέτο. Θα φτιάξω και τα μανίκια μου. Τι έχει μέσα το πακέτο. Έχει αυτά εδώ τα αντικείμενα. Τα αγόρασα από ένα παιδί το οποίο πουλούσε παιχνίδια Game Boy στο μέσω Facebook. Τρεις κασέτες πήρα, είναι αυτές εδώ. Η τιμή τους 10 ευρώ τις πήρα για τις τρεις. Θέλω να μου πουλήσει μερικές ακόμη, τις είχα διπλές, οπότε κράτησα αυτές που δεν είχα και που ήθελα πώς και πώς. Αυτές εδώ είναι και από ό,τι βλέπω έχει και ένα δώρο μέσα. Πάμε να δούμε τι είναι το δώρο πρώτα απ' όλα. Έλα τώρα. Α, έχει και γράμμα μέσα. Υπέροχο. Για να δούμε. Τι λέει στο γράμμα. Γεια σου Κώστα. Σε βλέπω εδώ και 6 μήνες και έχω δει όλα τα eBay unboxings. Συνέχισε την καλή δουλειά. Αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και με το παραπάνω. Τι είναι το πρώτο. Είναι το Barn Rat για το Game Boy. Αυτό εδώ είναι. Και έχει και ένα παιχνίδι για το PSP, Peter Jackson's King Kong. Είναι από την ταινία το Release. Μπράβο, ευχαριστώ. Τα βάζω εδώ στην άκρη. Να δούμε ποιες είναι οι κασέτες που αγόρασα. Η πρώτη κασέτα, όπως βλέπετε, Pokemon Red. Έχω τη Fire Red για το Game Boy Advance, την οποία και έχω λιώσει. Αυτή είναι προφανώς για παλαιότερη γενιά. Donkey Kong, είδε το πως θέλετε, τα αγγλικά μου δεν είναι ότι καλύτερο. Kirby's Dream Land. Με το που τις είδα αυτές λέω ότι τις θέλω. Η τιμή τους 10 ευρώ. Πιστεύω ότι είναι υπερβολικά καλή τιμή και για τις τρεις κασέτες. Νομίζω ότι τα αξίζουν τα λεφτά τους και με το παραπάνω. Μην σας πω ότι αξίζουν και πολύ περισσότερο. Νομίζω σας τα ξέρετε καλύτερα από μένα αυτά. Και πάμε να περάσουμε στο μεγάλο πακέτο. Το μεγάλο πακέτο έρχεται από τον Αντώνη, το φραγκάκι αν θυμάμαι καλά. Θα σας πω σίγουρα, ναι. Ο οποίος μου είχε στείλει μία προσφορά για μερικά Game Boy. Εκείνη την περίοδο που μου στείλε δεν μπόρεσα να τα αγοράσω, απλά επειδή έπρεπε να φύγω ένα ταξίδι. Μετά γυρίζοντας, επειδή είχα χρήματα, του λέω ισχύει ακόμα η προσφορά, μου λέει βεβαίως. Οπότε 30 ευρώ για αυτό το πακέτο πιστεύω ότι είναι υπερβολικά καλή τιμή. Τι Game Boy έχει όμως μέσα, Ξέρετε, σας είπα, αλλά δεν ξέρετε μάλλον τι Game Boy έχει. Ας το πετάξω αυτό στην άκρη. Ωραίο πακέτο, παίζει να είναι από τα πιο ωραία πακέτα. Οπότε βλέπω βελάκια εδώ. Είναι και αυτός λεπτολόγος, μάλλον από εδώ ανοίγει. Ας τα βγάλω όμως ένα-ένα. Αρκετά καλά προστατευμένα. Ας ξεκινήσω από το πιο μικρό πακετάκι που έπιασα. Τι έχει αυτό μέσα. Είμαι και εγώ περίεργος να δω. Παιχνίδι παίζει να είναι χαλαρά. Είναι ένα παιχνίδι που δεν λέει τι είναι. Θα το δούμε όμως αν δουλεύουν τα Game Boy. Θα το ανοίξουμε να το δούμε. Το επόμενο, το οποίο παίζει να είναι ένα από τα δύο Game Boy, φαντάζομαι το μέγεθος και μόνο. Με τέτοια πακέτα η αλήθεια είναι, αν και είναι βάσανο, παίζει να είναι τα καλύτερα πακέτα για να μην αλλοιωθούν στον δρόμο. Τουλάχιστον ξέρει ο Αντώνης να κάνει πακέτα.
Game Boy νούμερο 1. Συνεχίζουμε. Game Boy νούμερο 2. Το οποίο δεν έχει πορτάκι, αν και το ξέρω, αυτό μου το είχε πει. Game Boy, αυτό έχει όμως το μαύρο πορτάκι, εντάξει. Δύο Game Boy Advance. Το μαύρο, όπως βλέπετε, θα σας το δείξω και εδώ. Να σας το δείξω και εδώ. Και το ασημί, το ασημί. Το διάφανο, το οποίο μπορώ να πω ότι μου αρέσει εμφανισιακά λίγο παραπάνω. Αυτά εδώ τα δύο είναι. Τι άλλο έχει μέσα? Έχει και ένα γράμμα, θα το δούμε και αυτό. Κάτι άλλο? Δεν βλέπω κάτι άλλο. Το κουτί θα το κρατήσω γιατί φαίνεται υπερβολικά εντυπωσιακό, όπως και τα bubble wrap. Θα τα χρειαστούμε. Πάμε να δούμε το γράμμα πρώτα απ' όλα και θα πούμε και δύο λόγια για τα Game Boy. Φίλε Κώστα, αυτή είναι η πρώτη φορά που συνεργαζόμαστε και ελπίζω να έμεινες ευχαριστημένος. Μ' αρέσει πολύ αυτό που κάνεις και σε παρακολουθώ εντατικά. Να ξέρεις ότι η Κρήτη σε αγαπάει και σε παρακολουθεί. Τα χαιρετίσματά μου κάτω στην Κρήτη, όσα παιδιά βλέπουν από Κρήτη. Θα κλείσω αφιερώνοντάς σου μια μαντινάδα τώρα που είναι και για τις γιορτές. Τα πιο όμορφα Χριστούγεννα εφέτος να περάσεις κοντά με αυτούς που αγαπάς και ό,τι υποθήσεις να έχεις. Ευχαριστώ, Αντώνη, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, Κώστα. Τις ευχές μου, Φραγκάκης Αντώνης. Χίλια ευχαριστώ, Αντώνη. Πραγματικά, εντάξει, υπερευχαριστώ και με το παραπάνω. Ήταν μια καλή συνεργασία, φαντάζομαι. Να τσεκάρουμε κιόλας τι δουλεύει, τι δεν δουλεύει. Δεν μου λέει βέβαια ποια κασέτα είναι αυτή, θα την τσεκάρουμε. Τώρα, στα δύο Game Boy. Το Game Boy αυτό, το διάφανο, ξέρω ότι μόνο ανάβει, έχει πρόβλημα. Θα τσεκάρω να δω τι έχει, τι δεν έχει. Αλλά ναι. Μόνο ανάβει και δεν δίνει σήμα, δεν παίζει τίποτα, οπότε πρέπει να το ανοίξω να δω τι έχει, τι δεν έχει. Το πήρα κυρίως αν χρειαστεί να κάνω κάποια μόντα ή οτιδήποτε. Να σας ανοίξω όμως, να το δω τώρα, πρώτη φορά, Game Boy Advance. Το άνοιξα, αλλά δεν βλέπω φως στον ορίζοντα. Για να δούμε. Δείχνει ότι ανάβει η λιχνία του, αν μπορείτε να δείτε. Αλλά μάλλον it's dead. Το συγκεκριμένο το ήξερα εξ αρχής, ωραία. Το πήρα κυρίως για να μπορέσω να το πειράξω. Αυτό εδώ ξέρω ότι δουλεύει κανονικά. Ας βάλουμε να δούμε μπαταρίες. Ωραία. Βλέπετε και βλέπετε και το πρόβλημα που είχαν τα Game Boy τότε της εποχής, η οθόνη. Η οθόνη τους είναι λίγο... Έχω δει κάτι πάρα πολύ όμορφο. Τι κάνουνε? Ένας τύπος ο οποίος ήθελα να αντιγράψω και να το φτιάξω κι εγώ, πήρε ένα Game Boy Advance, πήρε ένα Game Boy SP και πολύ απλά έβγαλε την οθόνη αυτού, έβαλε το SP επάνω με ένα κονβέρτορα μέσα. Και ναι, ήταν υπεργαμάτο. Και μάλλον θα το κάνω κι εγώ αυτό, μιας και που έχω δύο Game Boy. Ας δούμε όμως ποια κασέτα είναι, ποιο παιχνίδι είχε μέσα. Universal λέει. Digital Eclipse. Spyro Season of Ice. Στο φέρω εδώ όσο γίνεται, αν και αντανακλάσεις δεν βοηθάνε. Spyro. Και press start. Wow. Γενικά είναι από τις πιο βολικές κονσόλες που υπάρχουν. Βασικά είναι η πιο βολική κονσόλα που υπάρχει της Nintendo, σύμφωνα με πολύ κόσμο. Πάμε να δούμε κιόλας ότι και αυτές που πήρα δουλεύουν καλά. Αυτή θέλει φύσιγμα. Ξέρετε πως πάει. Εσείς που είστε της γενιάς μου ξέρετε ακριβώς πως πάει.
Ας χαμηλώσω τη μουσική, μην έχουμε θέματα με την Nintendo. Και ναι, κανονικά δουλεύει και το Kirby, Donkey Kong. Ας δούμε το δουλεύει και αυτό. Υπέροχα, δουλεύει 1994. Τι λες τώρα. Ναι, κομπλέ, δουλεύει και αυτό. Πάμε και στην Pokémon Red, την οποία την ήθελα. Τώρα μου μένει μόνο η Blue, νομίζω, και η Crystal, Crystal πως λέγεται, και μερικές ακόμη. Δουλεύει και αυτό, για να δούμε. 95, 96, 98. Οπό, τι λες τώρα. Το έχω παίξει στο FireRed, το οποίο νομίζω είναι το remake, αν δεν κάνω λάθος. Wow. Η FireRed είναι η αγαπημένη από όλες τις Pokémon. Δεν έχω δοκιμάσει τις καινούργιες γενιές. Ελπίζω κάποια στιγμή να δοκιμάσω κάποια. Δουλεύει και αυτό κανονικά. Αυτό ήτανε. Δύο κονσόλες, τρία παιχνίδια. Τα τρία παιχνίδια μας κάναν 10 ευρώ. Κονσόλα και το Spyro. Βασικά, το Spyro είναι δώρο από ό,τι κατάλαβα. Το αδιάφανο δεν δουλεύει. Αυτό δουλεύει. Τώρα, με αυτά έκλεισα, τουλάχιστον έχω ένα από κάθε γενιά περίπου Game Boy. Μου έχει μείνει το Micro ακόμη, το Game Boy Micro, το οποίο βέβαια είχα βρει να το αγοράσω από ένα παιδί, αλλά τελικά δεν το πούλησε στο τέλος, δεν θυμάμαι γιατί, έχει περάσει καιρός. Το μόνο που δεν έχω είναι το Micro. Όλα τα υπόλοιπα, ναι, SP, Color, το Classic, το 3DS, το DS Lite. Γενικά ένα τουλάχιστον από κάθε γενιά, γιατί έχει 150 βερσιών τουλάχιστον που μπορεί να δείτε. Αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να το βρήκατε χρήσιμο, υπερεντυπωσιακό θα έλεγα. Έχουμε και εδώ το λουράκι που έχει μείνει από το PSP. Αυτό ήτανε, ελπίζω να έχετε μια όμορφη μέρα, θα πούμε σε ένα επόμενο unboxing, να είστε καλά και να δημιουργείτε πράγματα και να ψάχνετε συλλογές αν θέλετε να φτιάξετε τη δική σας. Γεια σας παιδιά, Κώστας εδώ, θα τα πούμε σε ένα επόμενο επεισόδιο. Bye!